Αλλάζει την καθημερινότητα των φορολογουμένων. Το νέο σύστημα για το πλαστικό χρήμα που άρχισε να ισχύει από 1η του μήνα. Σύμφωνα με τον ελεύθερο τύπο, πλέον η χρήση του αφορολόγητου θα επιτυγχάνεται μόνο με ηλεκτρονικές συναλλαγές. Για το σύνολο σχεδόν των φορολογουμένων, μπαίνει τέλος στις συναλλαγές με μετρητά για ποσά άνω των 500 ευρώ. Οι επιτιδευματίες υποχρεούνται πλέον να ανοίξουν επαγγελματικό λογαριασμό για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και η μισθοδοσία θα γίνεται πλέον αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα στις κυριότερες από τις αλλαγές που έρχονται στην καθημερινότητά μας. Κοιτάξτε, σε μια πολιτισμένη χώρα όπως η Δανία που δεσπίστηκε το πλαστικό χρήμα, εξαλείφθηκε η εγκληματικότητα και περιορίστηκε ο χρόνος πάρα πολύ στους υπαλλήλους που δίνανε ρέστα και πλέον δεν χρειαζόταν να δίνουν. Μακάρι να εφαρμοστεί αυτό και στη χώρα μας για τους ίδιους λόγους, αρκεί να μην υπάρχουν αυτές οι παρεμβάσεις στα τσιπάκια από κάποιους πονηρούς που ελέγχουν τα συστήματα εδώ και 200-300 χρόνια, Rothschild και οικογένειες Bilderberg, και να αφήσουν τον κόσμο να υποφεληθεί από το πλαστικό χρήμα, γιατί η τεχνολογία πρέπει να είναι προς όφελος του κόσμου. Ιδιαίτερα στις μέρες τις δύσκολες που ζούμε. Θα θεωρείτε ότι θα μπορεί να είναι κάτι το πολύ ωφέλιμο, αρκεί να εφαρμοστεί σωστά? Εφόσον γίνει καλή χρήση και με καλή βούληση. Και από τους κυβερνώντες και από τους χρήστες, από το λαό. Να πιάσουν τους κλέφτηδες της Ελλάδος, ποιος πήρε τα λεφτά από το μαγαζί. Για μένα είναι όλοι επικίνδυνοι. Και πλαστικό χρήμα και σαχλαμάρες. Εγώ πλαστικό χρήμα έδινα εδώ στην τράπεζα που τα πληρώνα. Αυτοί φαγώθηκαν με τους συνταξιούχους και με τους υπαλλήλους. Με το λαό φαγώθηκαν. Ποιος πήρε τα λεφτά δεν μιλάει κανένας. Όλοι του κάνουν το πιο φοκουριό. Σε παρακαλώ. Είναι, για μένα είναι όλοι επικίνδυνοι. Όλοι είναι επικίνδυνοι για το λαό. Εγώ... Το πλαστικό χρήμα δεν έχει κάποια ουσία. Δεν έχει. Γιατί να, εγώ πλαστικό χρήμα τα δεν θα είμαι εδώ. 48 χρόνια δουλειά δώσα, 14.000 έσημα και μικρό τη σύνταξη. Κοίταξε, είμαι συνταξιούχος και μόνιμος κάτοικος του εξωτερικού. Και ό,τι γίνεται, το χρήμα είναι στη Γερμανία. Εδώ έχουμε μια κάρτα, βγάζουμε την τράπεζα, ό,τι μας χρειάζεται. Άρα, ναι, τώρα προς το αργότερα δεν ξέρω τι θα κάνουμε κι εμείς. Πάντως, ακόμα δεν μπορούμε να προσαρμοστούμε το σύστημα της Ελλάδος. Μείναμε στη Γερμανία πότε, από το 70 ήμουνα. Τώρα έχω 7 μήνες που ήρθα εδώ. Ωραία είναι η Ελλάδα, ο ήλιος, αυτά, αλλά το σύστημά της... Κακβάιτα. Αυτό είναι. Και τι θα κάνουμε δεν ξέρουμε. Το μυαλό μας είναι στη Γερμανία πάλι. Άρα, τώρα ότι αυτό το σύστημα είπατε δεν είναι ακόμα σωστό, το πλαστικό χρήμα δεν θα λειτουργήσει... Δεν, το βλέπω στην τηλεόραση, αλλά δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει και με τις τρόπους. Εμείς τώρα πάμε στην τράπεζα, μέσω κάρτα βγάζω τα λεφτά όπως μου χρειάζονται, 1000 ευρώ το μήνα, 800 ευρώ, κάνω τα ψώνια μου. Αυτό και ζωή συνεχίζεται. Μισθωτοί συνταξιούχοι και αγρότες προκειμένου να εξασφαλίσουν την έκπτωση του φόρου των 1.900 έως 2.100 ευρώ που οδηγεί σε έμεσο αφορολόγητο όριο εισοδήματος από 8.636 έως και 9.545 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση με βάση τα σημερινά δεδομένα θα πρέπει να έχουν καταναλώσει ένα μέρος του εισοδήματος υποχρεωτικά μέσω πλαστικού χρήματος. Να βοηθήσει, να μην φάμε χρήματα που δεν έχουμε, να βοηθήσει. Άρα μέχρι χρήματα δεν βοηθάει καθόλου. Δεν βοηθάει. Θα είναι κάποια διευκόλυνση για τον κόσμο όλο αυτό. Θα είναι ίσα. Διευκόλυνση γίνεται μόνο για τις τράπεζες. Δεν γίνεται για μας. Εγώ προσωπικά δεν έχω θέμα με τα πλαστικά χρήματα, αλλά πιο καλά ήταν παλιά. Που έβγαζες χρήματα όσα ήθελες. Και δεν σε έλεγχαν πώς θα τα βγάλεις και τι θα βγάλεις. Αυτό. Άρα θεωρείτε ότι καθαρά για τις τράπεζες και όχι για τον κόσμο. Ακριβώς. Δεν θα βοηθήσω, ρε παιδιά. Μα δεν είμαστε αγράμματος λαός, ρε παιδιά. Αγράμματοι είμαστε, ρε παιδιά. Καλά μπορούμε να δουλέψουμε με αυτά τα λεφτά αυτά που λέτε τώρα εσείς. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Τώρα να μην μπω κανένα κουβέντα για να σου πούμε, να μην τους βρίσω κιόλας. Κατάλαβες. Αυτή είναι απαράδεκτη, τελείωσε. Αυτή είναι το μάρια. Σε εμάς δηλαδή έρχονταν αυτοί. Θα κάνω τι. Θέλω να μας πάρουν τα σπίτια, να τα πάρουν οι αλήτες. Καιρός ήταν να γίνει, να πούμε, για να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή. Άρα, λαμό για κάποια επαγγελματίες, έτσι να τους πληρώνουμε κανονικά την τιμή με ΦΠΑ και να μην κόβουν απόδειξη. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το χωνέψουνε. Η Ελλάδα διαλύθηκε, χρεοκόπησε. Όχι, είναι στο να βοηθήσει για φοροδιαφυγή, αλλά θέλει πολλή δουλειά ακόμα για την Ελλάδα αυτό το πράγμα.
Τέλος, να σημειωθεί πως από το μέτρο εξαιρούνται οι φορολογούμενοι άνω των 70 ετών και τα άτομα με αναπηρία από 80% και άνω, καθώς και όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση που φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή υπηρεσία και συντάξεις. Ωστόσο, και αυτοί οι φορολογούμενοι θα πρέπει να εμφανίσουν δαπάνες με χάρτινες αποδείξεις ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός τους για να εξασφαλίσουν την έκπτωση του φόρου.